στα θετικά αποτελέσματα που είχαν οι επισκέψεις μελών της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για Τρίτου Αιγαίου σε νησιά της περιοχής μας, αναφέρθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Δέσποινα Μουτάφη. Η σπουδαία δράση που υπήρχε της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τους γιατρούς του Αιγαίου και τους δήμους Χάλκης και Τήλου είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Θα τα πούνε οι ίδιοι οι γιατροί που είναι σήμερα μαζί μας. Θεωρώ ότι έχουμε μεγάλη υποχρέωση να τους ευχαριστήσουμε για την πρόθυμη ανταπόκριση για τη συνεργασία μας. Οι γιατροί του Αιγαίου κατά την επίσκεψή τους σε Χάλκη και Τήλο εξέτασαν τους κατοίκους των δύο νησιών, ενώ πραγματοποίησαν και ομιλίες. Μετά από πρόσκληση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και επαφές τις οποίες είχαμε με την κυρία Μουτάφη, η προσπάθειά μας είχε ένα θετικό τέλος. Βοηθήσαμε τον κόσμο, κάναμε τη δουλειά μας και εξυπηρετήσαμε όσο μπορούμε καλύτερα υγειονομικά σε βαθμό πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια τα δύο αυτά νησιά. Οι γιατροί Αιγαίου, όπως θα έχετε μάθει, ορμόμεθα από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στην πλειοψηφία, συμμετέχουν και άλλοι γιατροί από τα άλλα νοσοκομεία της Κρήτης, καθώς επίσης και οι ιδιώτες, σε συνεργασία πάντα και με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου συμμετέχουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου ευχαρίστησαν την Αντιπεριφερειάρχη Δέσποινα Μουτάφη για τη συνεργασία που είχαν. Η πρόσβαση σε αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα κρητικά, είναι δύσκολη. Με όμως φιλότιμες προσπάθειες και καλή συνεργασία και κυρίως τα τελευταία χρόνια, τα δύο με τρία τελευταία χρόνια, με την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και ιδιαίτερα με το τμήμα κοινωνικής μέρημνας, το οποίο είχαμε τελευταία με την κυρία Μουτάφη, θα προσφέρει πάρα πολλά θετικά στοιχεία στα υγειονομικά προβλήματα της περιοχής της Δωδεκανήσου, όπου είναι και υπεύθυνη.